Ως αποτέλεσμα μιας από τις πρόσφατες εκδικητικές ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, ο ρωσικός στρατός λέγεται πως κατάφερε να καταστρέψει ένα σημείο παράταξης Ουκρανών στρατιωτών και ξένων μισθοφόρων στο Νικολάεφ. Μαζί με αυτό το σημείο καταστράφηκε και περιοχή παραγωγής στρατιωτικών σκαφών, σύμφωνα με τον Σεργέι Λεμπέντεφ, συντονιστή του μετρό της πόλης. Ο ίδιος αποκάλυψε τα δεδομένα αυτά στη ρωσική υπηρεσία RIA Novosti. Ο ίδιος έδωσε επίσης στη δημοσιότητα και ένα σύντομο βίντεο από τα μετέπειτα της ρωσικής επίθεσης στο σημείο. Το υλικό δείχνει τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το κτίριο και το μεσαίο κομμάτι των δύο ψηλότερων ρόφων του πενταόροφου κτιρίου να έχει κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχουν τζάμια σε κανένα από τα παράθυρά του. Το ξενοδοχείο Ινγκούλ βρίσκεται στην οδό Αντμιλτέσκαγια, κάτι δεκάδες μέτρα μακριά από το μεγαλύτερο στρατιωτικό ναυπηγείο του Νικολάεφ, το οποίο επί Σοβιετικής εποχής παρήγαγε καταδρομικά, αντιτορπιλικά, μεγάλα ανθυποβρυχιακά και περιπολικά σκάφη και υποβρυχία. Ο Λεμπέντεφ σημείωσε πως μετά το πλήγμα όλες οι είσοδοι στο ναυπηγείο εμποδίστηκαν για αρκετά τετράγωνα. Μόνο τα ασθενοφόρα, οι πυροσβέστες και οι διασώστες μπορούσαν να περάσουν. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των επιθέσεων της Τρίτης, όπως ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα επιτυχή χτυπήματα στόχων στις περιοχές των Ουκρανικών Νότιων και παραθαλάσσιων πόλεων Οδυσσού και Νικολάεφ, συμπεριλαμβανομένων υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης μη επανδρομένων σκαφών. Όπως είχαμε αναφέρει και τότε, τα πλήγματα αυτά αποτελούσαν εκδικητικές ενέργειες έναντι του Κιέβου, το οποίο τη Δευτέρα οργάνωσε μία επίθεση έναντι της κρημαϊκής γέφυρας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.